Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Επικαιρότητα του Ελλάδα 24. Σήμερα έχω απέναντί μου έναν διάσημο καλεσμένο, ο οποίος κατεβαίνει με το Πασόκ, αλλά νομίζω ότι τον έχετε λατρέψει, τον έχετε αγαπήσει, έχετε γράψει στο Twitter για εκείνον και φυσικά τον έχετε παρακολουθήσει πάρα πολλές ώρες μέσα από την εκπομπή της κυρίας Νικολούλη, μέσα από την εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, να σταχυολογεί τα δεδομένα και να μιλάει για ανθρώπους που ίσως είναι υπεράνω πάσης υποψίας, αλλά τελικά έχουν κάνει έγκλημα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κύριε Θανάση Κατερινόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και να το πω από τώρα, σας εύχομαι προσωπική επιτυχία. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Αν ήταν όλοι διάσημοι σαν και εμένα, τότε τύφλα να είχαν διασημότητες. Ίσως κάποιοι είναι θνητός, και επιδραστικοί, δεν είναι μόνο διάσημοι. Ένας άνθρωπος της καθημερινότητας, είμαι τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Λοιπόν, κύριε Κατερινόπουλε, να πούμε ότι είστε απόστρατος αστυνομικός διευθυντής, ιδρυτής του συνδικαλιστικού κινήματος της Ελλάς και πρόεδρος των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Είμαι σωστή μέχρι εδώ? Ναι, υπήρξα από τα ιδρυτικά μέλη του συνδικαλιστικού κινήματος από την παράνομη εποχή που λέμε εμείς. Λέγαμε μάλλον, γιατί τούτε εδώ οι νέοι τα βρήκαν έτοιμα νόμιμα και ας πάνε ένα βήμα παραπέρα. Εντάξει, δώσαμε κάποιους αγώνες τότε, τις αρχές της δεκαετίας του 80. Περασμένα, ξεχασμένα. Και συνεχίζεται. Διηγώντας τα, γιατί κλαις, Πασόκ? Γελάς. Πασόκ είμαι από την πρώτη στιγμή. Οργανωμένος του Πασόκ από την ίδρυσή του. Μικρό παιδάκι, θα έλεγα. Δεν είχα καν ενηλικιωθεί και παραμένω σε αυτόν τον χώρο, γιατί με εκφράζουν οι διαχρονικές αρχές της 3ης του Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Τι πήγε λάθος στο Πασόκ, κύριε Κατερινόπουλε, και τώρα πώς το βλέπετε? Ανασταίνεται? Ο Ανδρουλάκης είναι ένας άνθρωπος που θα μπορέσει να φέρει την ελπίδα? Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι το Πασόκ έρχεται από μακριά και θα πάει πολύ μακριά. Τώρα τι πήγε λάθος? Λάθος δεν πήγε στο Πασόκ. Λάθος πήγε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Πασόκ πλήρωσε τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας με τη μεγάλη οικονομική κρίση του 2009, και αυτή η βόμβα έσκασε τότε στα χέρια του Πασόκ, της κυβέρνησης του Πασόκ. Ενώ θα είχατε όμως και ένα χρηματιστήριο, είχατε και κάτι εξοπλιστικά και τσοχατζόπουλοι. Αλλά πάμε παρακάτω, αυτό το πλήρωσε το Πασόκ, ο ελληνικός λαός έτσι αποφάσισε και εκείνοι το 12 που βγαίναν στις πλατείες και μας πετροβολούσαν, προσωπικά δεν είχα πρόβλημα, τότε μιλάτε για τους αγανακτισμένους. Στην πλατεία του Αγρινίου δεν είχα προσωπικό πρόβλημα να αντιθέσει με άλλους ανθρώπους, ίσως το χαρακτήρα μου. Αυτά περάσανε. Είναι και η προσωπική διαδρομή που έχει. Είναι και η προσωπική διαδρομή, σίγουρα παίζει τον ρόλο της, αλλά αυτά τα οποία περάσαμε σαν πολιτικός φορέας την περίοδο εκείνη, δεν νομίζω ότι έχει συμβεί στο παρελθόν σε βάρος άλλου πολιτικού φορέα. Έκανε τον κύκλο του η ιστορία αυτή, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ. Η Φόφη κράτησε και όρθιο το κόμμα. Η Φόφη κράτησε, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, η Φόφη κράτησε όρθιο το κόμμα, ο ελληνικός λαός κατάλαβε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι πραγματικά βάλαν την Ελλάδα σε μια σωστή ρότα από το 81 και μετά, και αυτή τη στιγμή άρχισε να επανακάμπτει. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι και η νεολαία, που δειλά-δειλά άρχισε πλέον και εντάσσεται στους χώρους του Πασόκ, να ψάξει το παρελθόν, που περισσότερο ήταν αγέννητη, να δουν ποιος πολιτικός φορέας έφερε την αλλαγή στους περισσότερους τομείς αυτής της χώρας. Δεν τα έκανε όλα, έκανε πάρα πολλά που ίσως έκανε να θεωρούνται αδιανόητα στο παρελθόν. Να πάμε στο σήμερα. Να πάμε. Ανδρουλάκης βγήκε λίγο περίεργα, δηλαδή και εμείς ως δημοσιογράφοι λέγαμε τι αφήγημα είναι αυτό, ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλον, με ένα πρόσωπο Χ. Τον βοήθησε όμως αυτό, γιατί μπορεί κάποιοι να μην θέλανε ούτε τον Μητσοτάκη, ούτε τον Τσίπρα, για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και τελικά αυτό που εμείς εισπράξαμε είναι ότι ανέβηκε κάποιες μονάδες. Τώρα τι βλέπετε σε αυτές τις εκλογές? Καταρχήν, ο Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος του Πασόκ, αδιαμφισβήτητος. Αυτό αποφάσισαν τα μέλη και οι φίλοι και η υπόθεση τελείωσε. Από εκεί και πέρα. Το γεγονός ότι όταν το ρωτούσαν τι θα κάνεις αν θα συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΣΥΡΙΖΑ, πολύ σωστά έπραξε. Αφενός μεν γιατί και τα μέλη του Πασόκ και οι φίλοι του Πασόκ και η συντριπτική πλειοψηφία δεν ήθελε κανέναν, και είναι λογικό. Όταν είσαι ένας πολιτικός φορέας και στοχεύεις την άνοδο και την διεκδίκηση της εξουσίας, δεν ξεκινάς μια ητοπάθεια και θα λες εγώ θα συνεργαστώ με τον Α ή τον Β.
Σε καμία περίπτωση. Το τέλος, λίγο πριν τις εκλογές όμως, κύριε Κατερινόπουλε, το έλεγε ότι εμείς δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη. Αυτό δεν σημαίνει. Δώστε μας διψήφιο ποσοστό για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή έλεγε δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη, θα πήγαινε με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα έκανε. Το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία. Το πρώτο κόμμα παίρνει την εντολή. Αν δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, πάει στο δεύτερο κόμμα. Αν δεν μπορεί, πάει στο τρίτο κόμμα. Θα ερχόταν η εντολή και στα χέρια του Αντρουλάκη. Τι θα έλεγε ο Αντρουλάκης. Η λογική λέει ότι εμείς το πρόγραμμά μας είναι αυτό. Θέλετε να μας στηρίξετε. Με ψήφο ενοχής. Εδώ είμαστε να κυβερνήσουμε τη χώρα. Αν ενδιαφέρεστε για αυτή τη χώρα. Δεν θέλετε. Θέλετε κάποιοι να συμπαρανταχθείτε μαζί μας. Εμείς έχουμε την εντολή, εμείς θα κυβερνήσουμε. Αυτά τα περί μειοψηφιών που θέλουν να κυβερνήσουν, που λέγανε λαϊκίστικα κάποιοι, είναι έξω από το Σύνταγμά μας. Mm-hmm. Αφού το Σύνταγμα προβλέπει αυτή τη διαδικασία, δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην τηρηθεί. Mm-hmm. Ας μην προβλέπονταν. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Έβγαλε ένα σποτ, κύριε Κατερινόπουλε, το ΚΚΕ και έλεγε ότι γύρω στο 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Γύρω στο 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ψηφίστε μας κουκουέ. Το γεγονός ότι συγκλίνουν τόσο πολύ η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σημαίνει. Τι σημαίνει σύμφωνα με τη γνώμη σας? Ότι κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία? Ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν? Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν και αλίμονο αν εκεί δεν ομονούν. Και εγώ να ρωτήσω κάτι. Και ως απάντηση στο ΚΚΕ. Μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που δημιούργησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη χώρα μας. Ήταν αυτό που δημιούργησε τα κέντρα υγείας στη χώρα μας, τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης, να το πω έτσι, των ασθενών. Εάν η Νέα Δημοκρατία έφερνε ένα νόμο που θα εξυγχρόνιζε αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που θέλει εξυγχρονισμό, μα θα ήταν αδιανόητο να μην ψηφιστεί. Αφού εδώ εμείς λέμε ότι είμαστε δίπλα στον πολίτη και να έχετε υπόψη σας, ένας πολιτικός φορέας, όταν είναι με τον πολίτη και για τον πολίτη, επιβάλλεται κάποιες φορές με νομοσχέδια που είναι υποφελία του πολίτη, ναι, να είναι παρόν. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Σε κάθε χώρα του κόσμου. Θέλω να σας πω να είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, όπως λέει το ΚΚΕ, δεν έχει νόημα. Λέει ο κύριος Ανδρουλάκης στην τελευταία του συνέντευξη: η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι μια επιλογή φόβου για τα χειρότερα και όχι μια επιλογή ελπίδας για τα καλύτερα. Κοιτάξτε, επειδή στην προεκλογική περίοδο περπάτησα όλη τη Δυτική Αθήνα και λαϊκές αγορές, καταστήματα, κάθε μέρα με τον κόσμο έξω, έκανα μία πορεία με τα πόδια. Τι σας ρωτούσαν, για το ΠΑΣΟΚ ή για την Πισπυρίγκου? Για όλα. Ειλικρινά για όλα. Και για το ΠΑΣΟΚ και για τα διάφορα εγκλήματα που έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Έβλεπα μία βουβαμάρα τότε, μεγάλη βουβαμάρα. Και έβλεπα και ένα φόβο από κάποιους ανθρώπους ακυβερνησίας. Που μπορεί να ήταν και Πασόκοι, μπορεί να ήταν και άνθρωποι που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Εντάξει, για τη Νέα Δημοκρατία δεν το συζητάμε. Αυτοί οι άνθρωποι, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς τους ανθρώπους, κατευθύνθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Φοβούμενοι την ακυβερνησία. Από την άλλη πλευρά, τώρα, γιατί και μετά τις εκλογές, κάνω πάλι το ίδιο. Αυτή η βουβαμάρα είναι πολύ μεγαλύτερη. Γιατί από πιστεύετε ήταν ότι πριν. Υπάρχει? Έχω συναντήσει ανθρώπους. Καταρχήν και κουράστηκαν οι άνθρωποι και βαρέθηκαν, εκτιμώ, να ακούν συνεχίζει από κάποιους εκλογές ανθρώπους τα ίδια. Και ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι, να το πω έτσι, πολιτικοί, που χρησιμοποιούν μια ξύλινη γλώσσα. Μία γλώσσα αριθμών. Η ξύλινη γλώσσα δεν έχει καμία ουσία για τον απλό πολίτη. Για τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Mm-hmm. Η γλώσσα των αριθμών έχει σημασία για τους τεχνοκράτες. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία για τον απλό λαό. Γιατί και αυτό κουράζει τον κόσμο. Mm-hmm. Έχω συναντήσει ανθρώπους που μου λένε «Εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία». Και όταν το ρωτάς γιατί. Αλλά δεν ήμουν Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και το ρωτάς γιατί. Φοβήθηκα την ακυβερνησία. Είναι μία άποψη. Μήπως ανθρώπους έχει κάνει καλή δουλειά ο κύριος Μητσοτάκης και έχει μαζέψει. Νομίζω. Τι θέλω να πω. Ότι έχει κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις. Γιατί πολλοί λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πιάσει πάρα πολύ μεγάλο χώρο του ΠΑΣΟΚ, του κέντρου. Και ο κύριος Μητσοτάκης λέει ο ίδιος ότι είναι κεντρός. Μήπως έχει κάνει καλή δουλειά. Ως ηγέτης το λέω. Μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρός, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και αυτό το απέδειξε η πολιτική του μέχρι αυτή τη στιγμή.
είναι ο εκφραστής των 5-10 οικογενειών στη χώρα μας, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Τι έχει κάνει για τον απλό λαό? Εξήγηλε πάρα πολλά. Ευτυχώς ήρθε ο κορονοϊός και δεν πουλήθηκαν και τα νοσοκομεία της χώρας μας. Έτσι, γιατί και αυτά με τον τρόπο του θα τα είχε ξεπουλήσει. Άρα, πού έκανε καλή δουλειά, όσο και τις μεταγραφές. Υπάρχουν αρρηβίστες, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν αρρηβίστες. Και στην πολιτική, όπως σε όλους τους άλλους τομείς. Mm-hmm. Πολλοί είναι αυτοί και από το Πασόκ και από άλλους πολιτικούς χώρους που κατέληξαν στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έβλεπαν ότι το Πασόκ ήταν σε κάθοδο τότε και έσπευσαν να διασώσουν την πάρτη τους. Μιλάτε για τα στελέχη που έφυγαν και μεταπήδησαν. Ή προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έγινε. Οι άνθρωποι αυτοί, ναι, τους θεωρώ αρρηβίστες, γιατί κοίταξαν μόνο το προσωπικό τους συμφέρον και όχι το συμφέρον του λαού. Και δεν βλέπω έναν πολίτη να σπέβδει να ψηφίσει τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν από το ΚΚΕ, ήρθαν στο ΠΑΣΟΚ και κατέληξαν και στη Νέα Δημοκρατία. Παντός καιρού. Ναι. Έχουν ιδεολογία, αγωνίζονται για τον πολίτη ή αγωνίζονται για το προσωπικό του συμφέρον. Αυτά πρέπει να τα δει ο λαός. Mm-hmm. Και εάν δεν ήταν κάποιοι πολιτικοί χώροι μέσα στους οποίους αναδείχθηκαν και αντρώθηκαν, ίσως να μην τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Διότι είναι επαγγελματίες πολιτικοί και όχι ιδεολόγοι πολιτικοί, ναι, που εργάστηκαν κάτι, και εργάζονται για το συμφέρον αυτή τη χώρα. Κύριε Κατερινόπουλη, μιλάμε όμως, ας πούμε, μου έρχονται τώρα στο μυαλό έτσι τυχαία, Θεοδωρικάκος, Πυρακάκης, Χρυσοχοΐδης, που έχουν προσφέρει. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία. Δεν ξέρω αν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο αυτούς που αναφέρεις και πολλούς άλλους, άσκησαν επάγγελμα στη ζωή τους. Ή ήταν επαγγελματίες. Επάγγελμα ΠΑΣΟΚ, επάγγελμα Νέα Δημοκρατία, επάγγελμα Αριστερά. Μάλιστα. Εσείς κάνετε μια δουλειά. Και ζείτε από αυτή τη δουλειά. Πόσοι από αυτούς έχουν ζήσει από το επάγγελμά τους? Ελάχιστοι. Αυτά πρέπει να τα δει ο λαός και τα κριτήρια του λαού που ψηφίζει πρέπει να είναι και αυτά. Τι έχεις προσφέρει? Και δεν το λέω επειδή εγώ πολιτεύτηκα. Δεν είχα καμία ανάγκη την πολιτική. Γιατί το κάνατε? Έκανα ένα κύκλο στη ζωή μου, επαγγελματικό. Παρετήθηκα, δεν περίμενα να με παρετήσουν και έφυγα ψηλά το κεφάλι. Προέκυψε. Εντάξει. Ήρθε ο κ. Σαμπουλάκης και σας το ζήτησε. Έγινε μία πρόταση. Κατέβηκα και το 9 στην πατρίδα που τον έκαναν. Ήμουν πρώτος επιλαχών τότε. Δεν ξανασχολήθηκα. Προέκυψε. Mm-hmm. Έγινε μία πρόταση να κατέβω. Είμαι στον χώρο του Πασόκ, δεν είμαι μεταγραφή. Με βλέπετε, τρέχω να προλάβω πολλές ερωτήσεις, γιατί ειλικρινά είστε χύμαρος. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε. Θέλω να σας ρωτήσω, με αυτό το αστυνομικό δαιμόνιο που έχετε και γενικότερα με έτσι όπως βλέπετε ολιστικά τα πράγματα, πώς το βλέπετε ως κόμμα και τι πιστεύετε ότι θα κάνει αυτές τις εκλογές? Το βλέπω ότι είναι σε ελεύθερη πτώση. Θα πέσει κι άλλο. Δεν ξέρω όμως πόσο. Είναι μια βαλβίδα, όπως είπα αυτή τη στιγμή, συμπιεσμένη ο λαός. Δεν μιλάει. Πιστεύω ότι την Κυριακή θα εκδηλωθεί στην κάλπη. Και όταν αποκλείεται να δούμε και εκπλήξεις. Όπως? Περίμενε κανένας ότι η ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία θα έχουν 20 μονάδες διαφορά? Αν θα το έλεγε σε κάποιον που μπει στις εκλογές, θα σου έλεγε άντρε παίξε παραπέρα, έτσι απλά και λαϊκά. Κι όμως απεδείχθη ότι οι δημοσκοπήσεις που διαβάζαμε τότε δεν είχαν καμία σχέση με το αποτέλεσμα. Το ίδιο θα έχουμε και τώρα. Να μην το θυμηθείτε. Και ποιος πιστεύετε ότι θα ανέβει? Εμείς θα ανέβουμε σίγουρα, δεν ξέρω πόσο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει σίγουρα, δεν ξέρω πόσο. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα κόμματα τα μικρά. Τι έκανε λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν άσκησε αντιπολίτευση. Τι έκανε δηλαδή? Επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόνο ο πρόεδρός του και από εκεί και πέρα κορώνες, κακές επικοινωνιακές κορώνες από κάποιους άλλους, τα πρωτοκλασσά τα στελέχη, που δεν αγγίζουν το λαό. Δεν τον άγγιξαν το λαό και επί της ουσίας δεν ασκήθηκε μια ουσιαστική και σκληρή αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Χαλαρά πράγματα. Mm-hmm. Είδαμε και ένα σποτ του κυρίου Παπανδρέου, σποτ, ένα κάλεσμα μέσα από καλαμιές με γυαλιά έτσι και τα λοιπά. Τι γνώμη έχετε για τον κύριο Παπανδρέου? Κοιτάξτε, ο κύριος Παπανδρέου ήταν ένας πρωθυπουργός της χώρας, ήταν ένας υπουργός εξωτερικών πετυχημένος πολύ παλιότερα, mm-hmm. διατέλεσε ένας υπουργός παιδείας, είχε οράματα για τον Πασόκ, είχε οράματα για τη χώρα μας.
Του κάτσε μία βόμβα στα χέρια, του έσκασε στα χέρια, το από εκεί και πέρα ήταν, είναι και θα είναι Πασόκ. Και επειδή κάποιοι μιλάνε για παπανδρεϊσμό και λοιπά στον χώρο του Πασόκ, ο ίδιος δήλωσε στην Πάτρα ότι δεν υπάρχει κύριε παπανδρεϊσμός, υπάρχει Πασόκ. Υπάρχουν ακόμη αρκετές φυλές μέσα. Και είναι στρατευμένος στον χώρο του Πασόκ και αγωνίζεται, ενώ εκλέγεται αυτή τη στιγμή ως πρώην πρωθυπουργός. Οργώνει και αυτό στην περιοχή του εκεί, τη Δυτική Ελλάδα, και όχι μόνο την Αχαΐα, προσπαθώντας να βοηθήσει στην άνοδο του Πασόκ. Με αυτό που λέτε, ίσως καλύπτεται λίγο η επόμενη ερώτησή μου. Υπάρχουν φυλές μέσα στο Πασόκ που όλες τώρα συντάσσονται, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης έκανε μια επιτυχία. Μικρή ή μεγάλη, δεν θα την κρίνω. Είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία. Βεβαίως και είναι επιτυχία. Αυτή η αύξηση των ποσοστών είναι επιτυχία και μην ξεχνάμε ότι είναι ένας καινούριος πρόεδρος. Και χωρίς φωνή, δηλαδή ήταν στις Βρυξέλλες. Ακριβώς, και χωρίς φωνή. Έχει μια εμπειρία, ευρωπαϊκή εμπειρία, γιατί το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση της χώρας προς τα εκεί κινείται. Έτσι, και οι πόροι, αρκετοί πόροι έρχονται από εκεί. Και έχει μια εμπειρία για βασικά θέματα που αφορούν τον απλό πολίτη αυτής της χώρας. Είτε το λένε λίγο σύστημα υγείας, είτε το λένε σύστημα παιδείας, είτε το λένε σύστημα ασφάλειας. Ωραία, πάμε παιδεία. Άρθρο 16. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι θα το αλλάξει. Εσείς θα είστε απέναντι. Βεβαίως. Ο κ. Μητσοτάκης ό,τι λίγο λοιπόν. Δεν θέλουμε διεθνή πανεπιστήμια στην χώρα μας. Δεν μπορεί να είναι, λέει, προνόμιο. Είπε, δεν μπορεί να είναι προνόμιο το, η παιδεία των δημοσίων, των κρατικών πανεπιστημίων. Κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι το διατύπωσε. Και εγώ σας ρωτάω. Προέρχομαι από μια αγροτική οικογένεια. Ο πατέρας μου δεν είχε λεφτά να με σπουδάσει. Τότε. Και υπάρχουν και άλλα παιδιά σήμερα, εργατών, αγροτών κλπ. Έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε, αν καταργήσει το άρθρο 16, να πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια να σπουδάσουν. Μα δεν θα καταργήσει τα δημόσια. Θα τα υποβαθμίσει. Εδώ γιατί? Πρέπει να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν τα δημόσια πανεπιστήμια και από εκεί και πέρα βεβαίως και ο ιδιωτικός τομέας, όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε. Γιατί να μην αναβαθμίσεις τα κρατικά πανεπιστήμια, τα δημόσια. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, κύριε Καταρινόπουλε. Δηλαδή, γιατί να πηγαίνουν και τα παιδιά στο εξωτερικό και να χαλάμε τόσα χρήματα όσο έχουν γίνεται, γονείς. Αλλά στο εξωτερικό πάνε οι έχοντες και κατέχοντες. Οι μη έχοντες δεν πάνε. Θα πρέπει να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των πανεπιστημίων και από εκεί και πέρα ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος των ιδιωτικών πανεπιστημίων και μπορεί ο καθένας να πάει. Να αναβαθμιστούν. Έτσι. Πείτε μου λιγάκι, βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το συγκλονιστικό ναυάγιο με τους μετανάστες και άρχισε να θέτει ερωτήματα όσον αφορά το λιμενικό. Το λιμενικό από την πλευρά του, μαζί με την Νέα Δημοκρατία, είπε ότι έγιναν όλα σωστά, όπως και με την παρούσα κυβέρνηση. Ποια είναι η γνώμη του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτό? Κοιτάξτε, ένα ναυάγιο το οποίο έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα. Καταρχήν, είναι λυπηρό ότι χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Δεν το συζητάμε. Τώρα, το αν καθυστέρησαν ή όχι να παρέμβουν σε αυτό το σκάφος για να σώσουν ζωές, αυτό θα το δείξει έρευνα. Ό,τι και να πούμε αυτή τη στιγμή εμείς, είναι γράμμα κενό. Πιστεύετε ότι βιάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να ρωτήσει? Βεβαίως βιάστηκε. Είναι στα διεθνή ύδατα. Βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί κινδύνεψαν. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Κάποια κυρία, κάποια ΣΜΚΙΟ ήταν σε άμεση επαφή με αυτούς. Και το ερώτημα είναι τι έκανε αυτή η ενημέρωση στις αρχές. Νωρίτερα. Και ποιος είναι ο ρόλος της. Και ποιος είναι ο ρόλος των ΜΚΙΟ στη χώρα μας. Και όχι μόνο στη χώρα μας. Και στις Βρυξέλλες. Και στις Βρυξέλλες που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό. Ένα θέμα αυτό το οποίο. Πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο θέμα. Θα πρέπει η έρευνα να σκύψει και σε αυτό το κομμάτι, να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Βεβαίως να εκφράσουμε. Αφενός με τη λύπη μας και αφετέρου την καταδίκη αυτών των εμπόρων των ψυχών και να μην ξεχνάμε, να μην βγαίνουμε και καταδικάζουμε τους μετανάστες που έχουν στη χώρα μας, γιατί η Ελλάδα είναι η πρώτη διδάξωσα τη μετανάστευση από αρχαιωτά των χρόνων με τις περιβόητες αποικίες, να μην τα ξεχνάμε αυτά και να μην ξεχνάμε και τις αρχές του 19ου αιώνα πόσοι Έλληνες μετανάστες πήγαν παράνομα τότε πέραν του Ατλαντικού και πώς αντιμετωπίστηκαν εκεί. Να μην τα ξεχνάμε. Κύριε Καταρινόπουλε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Η Μυρσίνη Λοΐζου είπε ότι έστειλε εξώδικο και ανέρτησε και στο Facebook το γεγονός ότι δεν θέλει να χρησιμοποιείται το «Καλημέρα Ήλιε».
το τραγούδι του πατέρα της. Αν, αν στη διαθήκη του δημιουργός του τραγουδιού, αείμνηστος Μάνος Λουίζος, έγραψε ότι κάποια στιγμή να σταματήσει από το Πασόκ να χρησιμοποιείται αυτό το τραγούδι, τότε προφανώς και έχει δίκιο. Αν δεν υπάρχει τέτοια διαθήκη από το δημιουργό του, ο οποίος ο ίδιος έδωσε αυτό το τραγούδι και είναι ο ύμνος του Πασόκ, τότε τι να πω εγώ. Ας το κρίνει ο ελληνικός λαός. Πάντως, ένας δημιουργός που είναι πνευματικό του δημιούργημα και κτήμα, και από εκεί και πέρα όταν φεύγει, όπως και να τον λένε αυτόν τον άνθρωπο, όταν φεύγει από τη ζωή, το κάθε πνευματικό του δημιούργημα είναι κτήμα του ελληνικού λαού. Και αν αυτό το κτήμα, να το πω έτσι, το πνευματικό δημιούργημα, καλός ή κακός, ταυτίστηκε με έναν φορέα, με έναν πολιτικό φορέα, νομίζω είναι σαν ότι πολιτιστική κληρονομιά. Ακριβώς, είναι σαν πολιτιστική κληρονομιά και είναι μια ταυτότητα του πολιτικού φορέα. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται από τα έργα του. Λοιπόν, σας έπιασα με τα πολιτικά, ενώ στο μυαλό μου είχα τη συγκλονιστική γυναικοκτονία πάλι, που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Θέλω δύο κουβέντες. Τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί με την Αναστάζια? Κοιτάξτε, εκεί βεβαίως να εκφράσουμε τη λύπη μας για το θάνατο αυτής της κοπέλας. Οι έρευνες είναι ακόμα, νομίζω, στην αρχή, κατά τη δική μου εκτίμηση, έγιναν λάθη. Απαντήσεις ουσιαστικές θα δώσουν τα ευρήματα, και όταν μιλάω για ευρήματα μιλάω για βιολογικό υλικό που πάρθηκε από το άψυχο σώμα της κοπέλας, είναι τα κινητά τηλέφωνα, είναι οι αυτοψίες που έγιναν στο χώρο που βρέθηκε το πτώμα, είναι η αυτοψία που έγινε σε εκείνο το σπίτι το εγκαταλελειμμένο. Και εδώ βάζω και ένα ερώτημα. Ψάχναν τόσες μέρες. Ο σύντροφός της είχε δεχτεί κάποια μηνύματα το ίδιο βράδυ ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν πήγε να καταγγείλει σε καμία αρχή. Συνελήφθη τις επόμενες μέρες ο φερόμενος ως δράστης απαγωγής. Είδε το φως της δημοσιότητας όμως εδώ κάποια στοιχεία που λένε ότι ήξερε ο σύντροφός της ότι θα πάει στο συγκεκριμένο άνθρωπο με τη θέλησή της. Άρα δεν βλέπω πού υπάρχει απαγωγή. Ένα θέμα είναι αυτό. Και αφού πήρε μηνύματα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τι έκανε αυτός? Είναι ένα ερώτημα. Δεύτερον, ψάξανε τους χώρους εκεί και οι εθελοντές και οι αρχές και δεν βρήκαν τίποτα. Έτσι μας είπαν. Και στο δεύτερο πέρασμα βρέθηκε το άψυχο πτώμα. Το άψυχο κορμί της κοπέλας, ενώ δεν το είδαν πριν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα το βλέπαν πριν. Προφανώς και μεταφέρθηκε μετά. Γιατί ήρθαν στην πορεία και μας είπαν για το εγκαταλελειμμένο σπίτι. Και εγώ ρωτάω έτσι στα χαζά. Αφού ψάχνετε, βρε άνθρωποι, ένα χώρο που έχει τυπώνιες, που μπορεί να κινήθηκε είτε ζωντανή είτε νεκρή αυτή η άμυρη κοπέλα, αυτό το εγκαταλελειμμένο σπίτι γιατί δεν το ψάξατε τότε? Δεν αφάω. Έγινες και εμένα? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έγινε και εμένα. Έγινε ερευνητική δουλειά. Κατά τη δική μου εκτίμηση, έγινε ερευνητική δουλειά. Τώρα, απαντήσεις θα δώσουν, όπως είπα προηγουμένως, τα υπόλοιπα στοιχεία και δεν αποκλείεται να δούμε και βέβαια προσανατολίζονται από ό,τι φαίνεται εκεί στον κρατούμενο τον Παγκλαντισιανό. Και το ερώτημα είναι το εξής. Αν μεταφέρθηκε η κοπέλα από το σπίτι εκ των υστέρων στο σημείο αφού πέρασαν οι διασώστες και δεν είδαν τίποτα, ποιος τη μετέφερε? Αυτός που ήταν μέσα κρατούμενος? Όχι. Κάποιοι άλλοι απ' έξω. Και ένας μόνος του, ένα άψυχο κορμί, δεν μπορεί να το μεταφέρει ένα 1,5 χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι. Γιατί από ό,τι λένε η απόσταση είναι τόσο. Αλλά και 200 μέτρα να είναι, ένας και μόνος του δεν μπορεί να το μεταφέρει. Θέλει και τη βοήθεια κάτι άλλο, κάποιον άλλον. Και ποιοι ήταν οι άλλοι που έλεγε και ο ποιητής? Εδώ καλούνται να δώσουν απαντήσεις πιστικές και με ανθρώπους κατηγορούμενους. Άρα στο κάδρο βάζετε και τον Πολωνό, ε? Δεν βάζω κανέναν εγώ στο κάδρο. Για μένα υπάρχουν αν συμμετέχει ο κρατούμενος και στην δολοφονία, δεν είναι μόνος του. Συνεργοί ή συμμέτοχοι, να το πω έτσι και νομικά, είναι πάνω από 2-3 άτομα. Ας το ψάξουν καλύτερα και είπα δεν αποκλείω και εκπλήξεις στην πορεία.
Κύριε Καταρινόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να πούμε στους φίλους τους τηλεθεατές ότι θα ασχοληθείτε με την ασφάλεια. Να πω προσωπικά ότι σας θέλω στη Βουλή, στην επόμενη Βουλή. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Κοιτάξτε, και στο Ιπανιδίν. Πάνω απ' όλα είμαι πολίτης και όχι πολιτικός. Και στη Βουλή να με δείτε πάλι θα νιώθω πολίτης. Έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Μάλιστα, τέτοιους πολιτικούς θέλουμε, κοντά στους πολίτες. Δεν είμαι επαγγελματίας, δεν υπήρξα επαγγελματίας, δεν είμαι και δεν πρόκειται να γίνω επαγγελματίας. Δεν δηλώνω επάγγελμα ΠΑΣΟΚ ή κάποιοι άλλοι που δηλώνουν επάγγελμα Νέα Δημοκρατία, ναι. Επάγγελμα ΣΥΡΙΖΑ, επάγγελμα ΚΚΕ, γιατί να το κρύψουμε κι αυτό, και επάγγελμα κάποιοι ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας, σας ευχαριστούμε και εσάς.